Λοιπόν, έχουμε ένα κιλό μοσχαρίσιο κιμά. Σε ένα λοιπόν κιλό κιμά βάζουμε δύο κρεμμύδια τριμμένα. Ωραία. Βάζουμε μαϊντανό και άνθο από μισό μάτσο το καθένα. Ωραία και αυτό. Εγώ προσθέτω και λίγο δυόσμο. Το δίνει μια ιδιαίτερη γεύση. Μισή κουταλίτσα το γλυκό. Εδώ βάζουμε, έχουμε τρίψει 3 σκουρδάκια. Βάζω και 3 σκουρδάκια γιατί δίνει μια ιδιαίτερη νοστιμιά. Και αυτά στο δρίφτη. Βάζουμε και 2 κουταλιές στη σούπα σαλάτι. Και δεν βάζω σκέτο μαύρο πιπέρι, βάζω 4 πιπέρια. Που δίνει και αυτά με τη σειρά τους μια ιδιαίτερη γεύση. Προσθέτω λίγο ελαιόλαδο. Και μία κούπα ρύζι καρολίνα στο ένα κιλό κιμά. Τώρα όλα αυτά τα ανακατεύουμε μεταξύ τους για να γίνει ένα μείγμα. Έτσι για πιο... Βλέπω ότι με παίρνει όχι, βάζω κι άλλο ή βγάζω ανάλογα. Ναι, ανάλογα. Έτσι. Δεν είναι τίποτα. Παίρνω τις σακρούλες. Ναι, να δείξουμε εδώ πώς μπορούμε να τη δείξουμε. Ναι, εκεί, έτσι. Υπέροχα. Ορίστε. Και τώρα βάζουμε με τη σειρά τα ντολμαδάκια μας. Το ένα, δύο. Έτσι, βάζουμε το προθέτουμε και το τελευταίο ντολμαδάκι. Προσθέτουμε ελαιόλαδο, ένα ποτηράκι. Εγώ βάζω και από πάνω στο πιπεράκι τα 4 πιπέρια, γιατί είναι μια ιδιαίτερη γεύση. Και τελειώνω με αλάτι χοντρό. Τώρα θα βάλουμε τα πυρήμαχα πιατάκια για να μην μας διαλυθούν. Έτσι, ωραία. Και μετά προσθέτουμε το νεράκι. Ίσα ίσα να σκεπαστούν. Είπαμε προηγουμένως ότι έχουμε έτοιμα τα ντολμαδάκια και τα βάζουμε στη χύτρα αφού πρώτα έχουμε σκεπάσει με τα πιατάκια τα κατάλληλα. Με το που θα σφυρίξει η χύτρα, πρέπει να περάσουμε 10 λεπτά. Μετά τα σβήνουμε. Τα ξεχνάμε, γιατί αυτά ακόμα έχουν φωτιά μέσα και συνεχίζουν. Κρυώνει η κατσαρόλα μας, το φεγάκι μας. Το ζουμάκι, ένα μέρος από το φαγητό βγάζουμε ζουμάκι και το έχουμε εδώ. Εγώ το μεταλλικό μπολ. Εδώ, τώρα, φτιάχνουμε το αυγουλέμονο. Σπάζουμε 2 αυγουλάκια, τα χτυπάμε. Έτσι. Τίποτα. Τώρα συνεχίζουμε επόμενο. Ναι. Υλικά, βάζεις γλυκά. Βάζουμε μετά τους κρόκους. Λίγο δυνατά λένε. Έτσι. Τίποτα. Απαλές κινήσεις. Απλώς έτσι να γίνει ή να διαλυθεί. Δεν χρειάζεται να κάνουμε μαρέγκα. Προσθέτουμε μετά μισό φλιτζάνι λεμόνι. Έτσι. Και εδώ έχουμε στην κουπίτσα αυτή αλευράκι 2 κουταλιές της σούπας. Εντάξει. Το οποίο το σωματώνουμε και αυτό μέσα να γίνει ένα μείγμα έτσι. Λίγο πιχτούλι. Τι άλλο. Μετά σε συνέχεια, αφού αυτό γίνει ένα μείγμα έτσι λίγο. Γιατί κάνει κάποιο σβόλο το αλευράκι. Το σωματώνουμε. Ελένη μου τώρα.
Θα το βάλουμε εδώ στο ζουμάκι από τα ντολμαδάκια. Έτσι και θα το συνεχίσουμε εκεί να το χτυπάμε. Αφού έχει κρυώσει το ζουμάκι, έτσι, από το φαγάκι μας. Ζουμάκι, ναι, τώρα τι κάνουμε. Το επόμενο βήμα είναι να το βάλουμε μέσα, στο φαγάκι μας. Και τι κάνουμε, Ελένη μου, κουνάμε λίγο την κατσαρολίτσα, για να μπορεί να πάει παντού. Να πάει παντού.